η ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, του πρωταθέντος από το Υπουργικό Συμβούλιο για την θέση διοικητική της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με διαιτητή θητεία του Άγγελου Μπίνη, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού της Βουλής, βρέθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Επιτροπής. Για το θέμα μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Εύρου, Σταύρος Κελέτσης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά. Φυσικά τόσο το βιογραφικό από πλευράς θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και θα έλεγα εμπειρίας, αποδεικνύει ότι είστε ο άνθρωπος που επιλέγεται ως ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. Συνεπώς, εκ των προτέρων και πριν σας ακούσω, λέω ότι θα είμαι θετικός. Απλά θα έλεγα ότι ίσως θα χρειαζόταν και μια μεγαλύτερη πολιτική μεγαλοψυχία και από την πλευρά των υπολείπων δυνάμεων, με την έννοια ότι ενώ όλοι παραδέχονται αυτό, ότι δηλαδή είστε ικανότατος και κατάλληλος για αυτήν τη θέση, τελικώς εφευρίσκονται ή βρίσκονται κάποιες διαδικαστικού τύπου κυρίως δικαιολογίες προκειμένου να μην δώσουν θετική ψήφο. Θα έλεγα ότι τα ήθη τα πολιτικά προχωράνε. Σιγά σιγά γινόμαστε μια σύγχρονη δημοκρατία και εκτιμώ ότι ο λαός μας μια πιο γενναιόψυχη πολιτική συμπεριφορά θα την εκτιμούσε πολύ θετικότερα. Απευθύνομαι σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που είπαν ότι ναι, μεν αναγνωρίζουμε ότι είστε ένας πολύ ικανός άνθρωπος και κάνετε για αυτή τη θέση, πλην όμως για διάφορους λόγους θα ψηφίσουμε παρόν.